Παρακολουθείτε την κοινή προπόνηση baby των δύο συλλόγων, του Ιπποκράτη και του Φίβου, του Φίβου και του Ιπποκράτη. Όταν έχεις να κάνεις με παιδιά ένα πρωινό Σαββάτου και έχεις να κάνεις με παιδάκια ηλικίας 5-7 ετών, αλλά και μεγαλύτερα, δεν υπάρχει πιο όμορφο, όσο και τη συνέργεια. Αυτά για μας είναι δεδομένα. Ό,τι προπονούνται παιδιά, ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν παιδιά στο γήπεδο, ευτυχισμένοι γονείς. Εμείς ως προπονητές προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να περάσουν όμορφα τα παιδιά. Και θα σας εξομολογηθώ και κάτι. Σε κάθε προπόνηση που έχω να κάνω με παιδάκια 5 ετών, πάντα είμαι αγχωμένος που το ξεκινήσει για να περάσουν όμορφα. Ποιος πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Χρήστο, έτσι, για να γίνει αυτή η πρώτη κίνηση? Νομίζω είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Ίσως και είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια κοινή προπόνηση ανάμεσα σε δύο κόκκους συλλόγους. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία ποιος πήρε την απόφαση ή ποιος έκανε το βήμα. Ναι, σημασία έχει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι όμορφο, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, είτε Φίβος με Ιπποκράτης, όπως είπαμε, είτε Ιπποκράτης με Φίβο, είτε και οι υπόλοιπες ομάδες. Σημασία έχει να συνεργαζόμαστε, να έχουμε περισσότερες ώρες, περισσότερο παιχνίδι για τα παιδιά, περισσότερο μπάσκετ, να το αγαπάνε, να το χαίρονται και τα παιδιά και οι γονείς. Είναι μια αρχή αυτή για μια συνεργασία τέτοια σε αυτές τις ηλικίες ανάμεσα σε Ιπποκράτη και Φίβο, με σκοπό να έρθουν όσο περισσότερο παιδιά στο γήπεδο και μικρότερες ηλικία, έτσι. Ακριβώς, όσο δείχνουμε ότι είμαστε όλοι μαζί με σκοπό το μπάσκετ για το νησί, γιατί ο σκοπός όλων μας είναι να προάγουμε το μπάσκετ. Αν δείχνουμε και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των συλλόγων, είναι ένα καλό μήνυμα για να φέρουμε και τον κόσμο πιο κοντά στο γήπεδο. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό που είπε ο κότς Μπακόπουλος. Εμείς δίνουμε το μήνυμα. Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο, κοινωνικό γεγονός. Η ενότητα περνάει μέσα από εδώ. Αλίμονο σε εμάς αν έχουμε να χωρίσουμε μεταξύ μας γήπεδα. Μακάρι το κάθε σωματείο να έχει από ένα γήπεδο. Έχουμε αυτό. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε για χάρη των παιδιών μας, για χάρη των γονέων και για χάρη του μέλλον του τόπου. Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό γεγονός και τα μηνύματα και τα ερεθίσματα ξεκινάνε μέσα από το γήπεδο. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά και πρόσκαιρα δεν τα βλέπουμε, φαίνονται στο μέλλον. Πρόεδρε, μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία για τον Φίβο, με τον Φίβο και τον Ιπποκράτη, για τις μικρές ηλικίες, μια όμορφη συνεργασία και από ό,τι μας είπαν και οι προπονητές, παιχνίδια τα οποία έχουν σκοπό να γίνονται για να έρχονται και ακόμη περισσότερα παιδιά από νεαρή ηλικία κοντά στον χώρο του αθλητισμού. Είναι μία από τις πολύ ευχάριστες, έτσι, όμορφες στιγμές που χαρίζει το μπάσκετ, ειδικά στα παιδιά αυτής της μικρής ηλικίας. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την έλλειψη χώρων προπόνησης, γιατί το αθλητικό πολύκεντρο το Σαββατοκύριακο έχει ένα σεμινάριο πολεμικών τεχνών, οπότε έπρεπε να βρούμε ένα χώρο για τα παιδιά, οπότε παινία, όπως καταλαβαίνεις, τέχνες κατεργάζεται. Δεχτήκαμε την πρόταση, ήταν πρόταση του Ιπποκράτη να γίνει από κοινού αυτή η προπόνηση. Αποδεχτήκαμε φυσικά αμέσως την πρόταση και στο πλαίσιο της αγαστής και καλής συνεργασίας των δύο σωματείων, αλλά και σίγουρα θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό και καινούριο για τα παιδιά να το δοκιμάσουν στο κλειστό γυμναστήριο, που δεν έχουν, τα δικά μας τουλάχιστον τα παιδιά δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ, αλλά μαζί με και άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας ενός άλλου συλλόγου. Mm-hmm. Να δώσω συγχαρητήρια και πάλι στους προπονητές για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν με τα παιδιά και εύχομαι να έχουμε μια καλή αθλητική χρονιά. Επί τη ευκαιρία να πούμε και δύο λόγια για την κοπή της πίτας του Φίβου σήμερα το απόγευμα. Πάντα ετοιμάζεται αρκετά πράγματα εκεί, είτε βραβεύσεις, είτε ο σύλλογος είναι, νομίζω, σχεδόν όλος εκεί, σε όλες τις πίτες αυτές. Τι θα περιμένουμε σήμερα? Έτσι ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το Σύλλογο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που όλα τα μέλη του Συλλόγου, οι αθλητές, οι γονείς, οι προπονητές, οι παράγοντες, συγκεντρωνόμαστε στον ίδιο χώρο, έστω και για αυτό το δίωρο. Μοιραζόμαστε σκέψεις, ανταλλάσσουμε ιδέες και φυσικά έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε κάποιους ανθρώπους που όλο αυτό το διάστημα προσφέρουν στο Φίβο αλλά γενικότερα στον αθλητισμό του νησιού. Έτσι αναγκαστήκαμε και λόγω αυτής της εκδήλωσης να ζητήσουμε αναβολή κάποιων παιχνιδιών.
γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή, υπερβαίνει δηλαδή τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Καλά να είμαστε, θα μπορέσουμε να τα παίξουμε αυτά κάποια τα παιχνίδια στο μέλλον. Και ζητούμε και συγγνώμη από την Πάτμου, από την οποία έπρεπε να είμαστε σήμερα εκεί για να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Πιστεύω να τα καταφέρουμε στο μέλλον. Κύριε Γεωργιάννη, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Βλέπουμε πίσω μας παιδιά του Ιπποκράτη και του Φίβου, νεαρά σε ηλικία, να προπονούνται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη εικόνα και μια πολύ ωραία αρχή και για να έρθουν και περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ και ειδικότερα σε αυτές τις ηλικίες. Σίγουρα μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ήταν μια ιδέα του Δημήτρου του Ρώση, του υπευθύνου των Ακαδημιών μας. Υλοποιήθηκε. Βλέπουμε ότι τα παιδιά τους αρέσει, το ευχαριστούνται. Και μακάρι να συμβεί και άλλες φορές στο μέλλον, αν προκύπτουν προβλήματα, κυρίως στέγασης, γιατί όπως ξέρετε είναι πάρα πολλά τα παιδιά και λίγες οι ώρες που διατίθενται στις ομάδες για να κάνουν προπόνηση. Πιστεύω με αυτή την πρωτοβουλία να βλέπετε ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν χωρίζει. Όλοι εδώ είναι, πιστεύω, για τα παιδιά πρώτα απ' όλα και μετά για το κάθε ώρα που μπορεί να έχει κάθε σύλλογος ξεχωριστά. Εμείς φέτος, αν θέλετε να πλατιάσω και λίγο, αν μου επιτρέπετε, κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια, ορμόμενη από το παρελθόν και από την εμπειρία που έχουμε, να ξαναχτίσουμε κάτι που να είναι αντάξιο της ιστορίας μας, αλλά αντάξιο και των προσδοκιών που έχει όλος ο κόσμος από ένα σύλλογο σαν τον Ιπποκράτη.